Ήταν ένα τηλέφωνο που μου έγινε από τον υπεύθυνο τον κύριο Ραγκιτζόπουλο από την Αθήνα. Μου είπε ότι επιλεχθήκαμε μέσα στα 10 καλύτερα καταστήματα της εστίασης. Εγώ βέβαια του το κλείσα το τηλέφωνο την πρώτη φορά, δεν στο κρύβω. Με ξαναπήρε και μετά από εκεί πέρα μου είπε γιατί, και τον τρόπο. Γιατί ότι κάψανε πλάκα, δηλαδή, νομίζω ότι τους κάνουν πλάκα. Ναι, γιατί κάνουμε, ανάμεταξύ μας γίνονται πολλές πλάκες στους φίλους. και τελικά με ξαναπήρε τηλέφωνο μετά από 15 λεπτά περίπου. Όταν είδα ότι ο άνθρωπος δεν μας έκανε πλάκα, αλλά ήταν σοβαρά, μου εξήγησε και τον τρόπο που επιλεχθήκαμε, δηλαδή μας επισκεφτήκανε χωρίς να το γνωρίζουμε δύο φορές το 15 στο μαγαζί, φάγανε ή πιάνε, φύγανε άνθρωποι που δεν τους γνωρίζω ούτε σήμερα. Το 16 άλλες δύο και το 17 μία φορά. Και μας επιλέξανε μέσα στα 10 καλύτερα καταστήματα εστίασης, όπως είπα. Αυτός ήταν ο τρόπος. Είχε μαζί του γευσηγνώστες και φαγητού και ποτού και κάποιους δημοσιογράφους, από ό,τι μου είπαν η παρέα. Εσύ δεν είπες να πάρει την παρέα ότι αυτή κάτι νυχνεύει? Όχι, όχι, καθόλου τίποτα. Ούτε ξέρεις ποιοι είναι. Ούτε τους γνωρίζουμε. Ναι. Ωραία. Ούτε. Τώρα, μετά από τη βράβευση, τι θα ακολουθήσει, δηλαδή? Θα γίνει κάποια βράβευση στην Αθήνα, θα γίνει... Η βράβευση στην Αθήνα έγινε στις 30 Οκτωβρίου. Μας δώσαν αυτό το βραβείο που γράφει ότι το κατάστημά μας η Μήλη στον ομό Χίου και τα λοιπά, όλα αυτά τα σχετικά. Ναι. Υπάρχει και το αντίστοιχο βραβείο από το Κοσμόπολης. Μάλιστα. Αυτός ο οργανισμός είναι το Κοσμόπολης που βραβεύει τα καλύτερα εστιατόρια. Μάλιστα. Αισθάνεσαι ικανοποίηση για αυτό τώρα, αισθάνεσαι... Αυτό ήταν μια ηθική ικανοποίηση και η κούραση και ο αγώνας που έχουμε τραβήξει όλα αυτά τα 4 χρόνια που είναι στην κατοχή μου το κατάστημα είναι μια ηθική ικανοποίηση και μας δίνει και κουράγιο να συνεχίσουμε πιο δυνατά, πιο δυναμικά. Και τώρα το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να κρατηθούμε εκεί ψηλά. Μάλιστα. Και ο στόχος είναι να ξαναμπούμε πάλι, αν είναι δυνατόν, και το 18 στα 10 καλύτερα.